Έλα ρε σε Αποστόλη, του και του συνέχεια να πω. Του και του έτσι κάνει συνήθως, του και του. Α, αυτό να μου πεις. Έλα να σου πω, είχα μια απορία τώρα που άκουσα το Θήμιο. Εσύ με ποιον είσαι, με την Τζούλια ή με τον άλλον? Με ποιους είμαστε εμείς? Με το καλό θέαμα. Με το... Α, αυτό είναι. Η Τζούλια έδωσε ένα θέαμα πριν από κάποια χρόνια. Εντάξει, δεν με αφορά. Τώρα ο Μένιος δίνει καλύτερο θέαμα, προσφέρει. Η προχθεσινή τσόρα στη Βουλή ήταν καλύτερη από την Τζούλια. Ναι, ναι. Που στο κάτω-κάτω η Τζούλια ήταν και λίγο προβλέψιμη. Να τα λέμε και όλα αυτά τώρα. Ναι. Μπράβο στους νεοδημοκράτες που βγάζουν τέτοια αστέρια. Παλαιούς συναδέρφους. Όταν άλλες δοκιμάζανε σαμπάνια τη δεκαετία του 90, η Τζούλια ήταν αγέντη. Άσε μας, αγάπη μου. Ναι, πονάω, βρε μαλάκα, δεν καταλαβαίνω. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Τα παλαιομοδίτικα. Σήμερα έρχεται η κακοκαιρία. Πώς λέγεται η κακοκαιρία, Τζούλια? Έτσι πρέπει να τη λένε. Η κακοκαιρία Τζούλια. Να θυμίζει κάτι, να παραπέμπει στο θυμικό μας. Έτσι, μπράβο. Ναι, και να βγάλουν και τα μηχανήματα. Είναι έτοιμοι να κάνουν πλάνα, τα αλάτια και ταξίδια. Ποια μηχανήματα? Τα μόνα μηχανήματα που έχουν να βγάλουν έξω είναι οι κάμερες που πληρώνουν τα πετσωμένα. Αυτά είναι τα μηχανήματα για να δείξουν πόσο κακές είναι οι εταιρείες και πόσο καλό το κράτος. Άσε μας. Β. Αθηνών, Γεωργιάδης Πυρίδων Άδωνης. Ναι. Νομός Χανίων, Πολάκης Παύλος. Ναι. Το ότι ψηφίσαν δηλαδή ένα μνημόνιο μαζί τους κάνει ίδιους. Δηλαδή... Αν είναι δυνατόν. Όχι, χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα για να πιστούμε. Άλλο ένα μνημόνιο. Κάποια μέτρα. Να ψήφισαν και ένα νομοσχέδιο έκτρωμα μαζί. Κάτι, να πιστούμε. Εκεί το πήγαινα, ρε. Σταμάτα να μιλήσω, ρε. Α, σε κάρφωσα. Με κάρφωσε. Στο χάλασα, Που το χάλασε. Να σου πω κάτι άλλο. Πες τον άλλον, ναι, ότι τη γυναίκα του ναυτικός δεν την κάνει πάσα γιατί δεν είναι ιδιοκτησία του. Έτσι, δεν είναι ιδιοκτησία μας. Ω, μ' αρέσει. Η γυναίκα σου έχει την αυτοδιάθεση του εαυτού της και του σώματός της. Σαφώς. Ωραία. Έτσι. Στέλνω μήνυμα πότε. Δεν είναι ιδιοκτησία μου. Μπράβο, όχι, μ' αρέσει. Μπράβο. Σωστό είναι ότι δεν είναι ιδιοκτησία σου. Εγώ στέλνω τώρα, έτσι. Τι θες, ρε μαλάκα, η ιδιοκτησία σου είναι. Αγαπητοί, στέλνω. Θέλω να ρωτήσω τον Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα παρήσακτα της κοινοβουλευτικής μας αστικής δικτατορίας. Πώς γίνεται το 2010 που είχαμε 130 δισεκατομμύρια έλλειμμα και μπήκαμε με τα στοιχεία της Ελστάτ τότε το μνημόνιο, τώρα να είμαστε στα 400 δισεκατομμύρια 500 και ο Θεός ξέρει, μάλλον δεν ξέρει και αυτός γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχει, δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Μπορείς να μου πεις, να μου δώσεις μια απάντηση, μάλλον όχι εσύ, αυτοί που κυβερνάνε και αυτοί που κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Τι ακριβώς συμβαίνει, γαμώ τα συμφέροντά τους. Α, παπα, τι, δεν το περίμενα αυτό, τι ήταν αυτό, απότομο, ναι. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Γαμώ τα συμφέροντά τους. Μη γαμώτε, κύριε, μη γαμώτε, εντάξει. Και το μουχαμπέτι τους και αυτούς που ψηφίζουν. Ομιλείτε ελληνικά. Μιλώ πολύ καλά τα ελληνικά. Δεν το μουχαμέτι είναι ελληνικό, ας πούμε, του Μουχαμέτος. Είμαι. Ο Μουχαμέτι. Ή δεν είναι αυτό τώρα λέξεις. Όλος του Καραϊσκάκη και των υπόλοιπων αρματολών και ανταρτών. Γαμώ τα συμφέροντά τους και το μουχαμπέτι τους. Γεια σου. Άντε, γεια. Have you been to Attiki Odos? Have you been to Attiki Odos? I have not been to Attiki Odos. Τις μέρες που έπρεπε, σαν μαλάκας. Άσε με τώρα, χάσαμε τις αγωγές. Have you been to Κατεχάκη? I have been to Κατεχάκη, αλλά στην Κατεχάκη μόκο. Εντάξει, στην Κατεχάκη δεν υπάρχει ευθύνη. Γιατί να κάνεις στην Κατεχάκη, ας πούμε, αγωγή? Γιατί να κάνεις μήνυση? Αφού δεν είναι και από σένα, σωστά. Στην Κατεχάκη έχουμε ατομική ευθύνη. Τώρα τι θα κάνω, μηνύσω τον εαυτό μου, σε παρακαλώ. Η Κατεχάκη είναι γκρίζα ζωνή, σαν τα ημία. Τέτοια φάση, ναι. Εντάξει. Ψάχνονται, αφού σκέφτηκα να πάω να βάλω μια περίφραξη, να την πω δικιά μου. Αφού δεν ανήκει σε κανέναν, να βάλω δύο κότες μέσα, να βάλω ένα κλεισάκι και να πω το είχα, παιδιά, δικό μου είναι, φέρτε μου και ρεύμα. Και θα το πουλάς μετά για κλαπάκι και τέλος. Ό,τι θέλω θα το κάνω, δεν σου δίνω λογαριασμό. Βάλε και δύο κλούβες στο μάτι να σε προσθέσω. Το κάνω αν θέλω και ιδιωτική οδό. Ιδιωτική οδός που θα δίνω 2.000 και ξεμπερδεύω να κάνω τη μαλακία θέλω. Έμεινες κι εσύ μόνη στην Κατεχάκη. Γι' αυτό θα τραγουδώ. Καμιά σε μητωτάκι. Ρε κουνούμαλε, έλεος. Αμπά. Τι αμπά. Και μην μου κάνεις παράπονα γιατί δεν παίρνω. Θα σου κάνω. Θυμήθηκες να πάρεις και τώρα γκρινιάζεις κιόλας γιατί το σηκώσαμε αμέσως. Όχι. Σου γαμίσω. Έλα ρε φιλαράκι, όχι. Εδώ είμαι. Εδώ που είμαι τα τελευταία 20 χρόνια. Πού είσαι τα τελευταία 20 χρόνια? Τελευταία 20 χρόνια, την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος. Όχι αγάπη μου, όχι, γιατί έχεις πάνω από 6-8 μήνες να πάρεις. Το μετράτε ρε. Άρα τόσο καιρό δεν ήσουν εδώ, κάπου αλλού το έδινες. Εδώ ήμουν, ρε φιλέ, εδώ. Γιατί το παίζεις πολύ άσχολος, ότι τα είχα βρει και δουλειά? Όχι, ρε μαλάκα. Εντάξει, όλα καλά, ρε, όλα καλά. Η ζωή είναι ωραία, φίλε, και θα τη τα πάρω ό,τι μου χρωστάει. Μου χρωστάει. Σου χρωστάει? Ναι, η ζωή μου χρωστάει, φίλε, δεν τη χρωστάω. Από 12 χρόνια δουλειά, παιδάκι. Κυριάκος λέγεται, όχι ζωή, Κυριάκος αυτό που σου χρωστάει.
Ναι, παραπολιτικά είναι. Ναι, ναι, τα ίδια. Ναι, να σας πω κάτι. Ο Άδωνης. Έχει ναι. Ρίξει το επίπεδο με το καλημέρα. Ναι, τι. Ναι, ο Άδωνης όταν ήταν στην αγκαλιά το άλλο φρούτο του Καρατζαφέρη. Ναι. Έβγαινε στις τηλεοράσεις και έλεγε με καμάρι: μνημονιακότερος των μνημονιακών είμαι εγώ. Είμαι ο πιο μνημονιακός βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου με διαφορά. Το έλεγε, ναι, και μην πείτε ότι μου παίρνει ο Τόμσεν τις δόξες. Άμα διώξω κόσμο, ναι. Τι έλεγε. Δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Έχω βαρεθεί να κάνω το αυτονόητο και να παίρνει τη δόξα ο Τόμσεν. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Εμένα μου αρέσει κάτι πουθενάδες, κάτι τίποτες που έχουν και εκπομπές που βγαίνουν και λένε για τους Σιριζέους τώρα ότι θαυμάζουν οι δικτάτορες. Αλλά τον Άδωνη με τον Πατακό δεν το θεωρούν δικτάτορα τον Πατακό. Ένα σκατό και ένα σκατό είναι οι Σιριζέοι. Για μένα ένα είναι το κόμμα. Ένα και μοναδικό. Βελόπουλος. Τι. Α. Α, μην τρελαθούμε. Δεν πήγε καλά αυτό. Βαρουφάκης. Τι. Κάπα κάπα έψιλον. Παπαρατσέγκο. Παπαρατσέγκο. Άντε γεια σας. Άντε γεια. Τι. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, να πούμε και τα δικά μας. Αυτό το μου λείπανε ο Σπύρος, ο Σπυρίδωνα, ρε, με το καλλιτεχνικό άδωνη. Μίλετε έτσι. Δεν ξέρω ποιον εννοείτε. Για πες για έναν Σπυρίδωνα, ναι. Το Σπυρίδωνα με το καλλιτεχνικό άδωνη. Ξέρω. Πολύ εύστοχα να λέει. Ξέρω. Μην το πεις για να περάσει το μου λείπανε. Πάμε παρακάτω. Τώρα είναι ευχαριστημένο που του έχουμε περάσει σε θανάτου όλου ένα εκατομμύριο. Δεν τον άκουσα να παλίγει. Κοίταξε, δεις, είναι μια πρωτιά όμω αδιαμφισβήτητη πια. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι, δεν γίνεται. Ναι, ρε φιλαράκι, πάντα είμαστε πρώτοι. Όπα, δεν θέλω να είστε μίζεροι που λέει ο Μπακογιάννη, μην είστε μίζεροι. Η πρωτιά είναι πρωτιά, φιλέ. Μόκο. Μπράβο, ναι. Μόκο. Ναι. Πρωτιά στα αρνητικά είναι άλλο καπέλο, έτσι. Η πρωτιά είναι πρωτιά, τέλο. Μπράβο, τελείωσε. Πάντω, φιλέ, ότι ο λαό και οι ηγέτε του. Φιλιά στα κολομέρια, σ' αγαπάω, σ' ακούω καθημερινά. Φιλάκια στην δασκαλίτσα. Αλλά έχει μπλέξει και κομμενίζει τώρα και δεν παίρνει τηλέφωνο. Φιλαράκι, έρωτα, φιλέ. Η φάση σου είναι έρωτα είναι θαρό, ότι αισθάνομαι, αγγίζω και ζω. Έρωτα είναι θαρό. Τι? Ότι νιώθω, αγγίζω και ζω. Δεν ξέρω τι εννοεί ο ποιητής, εγώ πάντως το ζω, φίλε. Και θα το ζήσω. Γιατί το γουστάρω και η ζωή είναι ωραία. Και την αγαπάω, ρε φίλε, την αγαπάω. Σ' αγαπάω, κοίτα. Μπροστά σου λιώνω σαν χιονί. Σ' αγαπάω, κοίτα. Τι? Μη μ' αρρωσταίνεις, αμάν. Να σου πω κάτι, δεν αναφέρεται τίποτα για αυτά που γίνονται στο Καναδά. Τέταρτη μέρα, αποκλεισμένο ο πρόεδρο. Να δούμε ο Κούλη τι ελικόπτερο θα έρθει να τον πάρει πάνω από το μαξί μου. Θα έρθει. Το βλέπεις. Ακόμα στα ελικόπτερα είμαστε. Δεν έχει βρεθεί μια υπόγεια σύραγγα να είναι και πιο κοντά εκεί που του πρέπει όλοι αυτοί, στου υπονόμου. Τι! Μπορεί και με ραφάλι να το μεταφέρουν και μετά. Έχει λεωνονιτσάκια μαλάκια ήταν που ξέρανε όλο το υπόγειο σύστημα. Τέλο πάντων τώρα. Έλα, χάρηκα. Χάρηκα και εγώ, γεια. Τυχαία η σύγκριση με ρεπετά, έτσι. Έλα καμπάρι, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Εγώ ένα πράγμα δεν έχω καταλάβει, ρε παιδί μου. Γιατί μας κυβερνάνε αυτοί που στο σχολείο βγάζανε 13 και διαβάζαν όλη την ώρα. Αυτοί βγάζανε 13. Αυτοί βγάζανε 19. Πληρωμένο, όλα 19. Αυτοί. Πήγαν σε σχολεία που η συμφωνία ήταν το παιδί μου να τελειώσουμε 19 για να πάει στο Κολάμπια. Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο το Κολάμπια. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ένα άλλο σχόλιο θέλω να κάνω. Γιατί δεν υπάρχει μέσα σε όλους αυτούς. Όλοι είναι, πώς να το πω τώρα. Παιδί μου, είναι πολύ ξενέρωτη. Δεν είναι. Πώς να το πω τώρα. Δεν είναι. Καυλωτική, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Δεν είναι αυτή. Με μπερδεύσατε λίγο, αλλά το θέμα κάπου είναι μπερδευτικό έτσι κι αλλιώς. Το πω, ρε παιδί μου. Ναι, καλά το πες. Είναι λουλάκια να πούμε. Δεν είναι. Δηλαδή, έναν είχε αυτή η παράταξη το Μημαράκι και αυτόν τον περατάξανε. Να σε ρωτήσω, σύμφωνα με τον περιεντικό έλεγχο, οι μανάδες των δημοσιογράφων φαντάζομαι ότι έβλεπαν για πολύ ώρα το πλυντήριο. Γι' αυτό ξεπλένουν οι δημοσιογράφοι κυβερνήσεις, έτσι. Πιθανόν. Και σε περιμένω να βγει μια τηλεοπτική εκπομπή να κάνει αυτή την εικόνα με το νερό. Να λες, έβαλα νερό με όπερα και βγήκε ο Μητσοτάκης. Έβαλα με heavy metal και έβγαλε πάλι τη φωτογραφία του Άδωνη. Ναι. Αυτά είναι κολλάκια για σένα και απορώ γιατί δεν σε έχουν βάλει ακόμα στην οθόνη. Λοιπόν, εμείς εδώ στη Μακεδονία. Χιονία, όταν χιονίζει, χιονίζει νύχτα μέρα. Τι έγινε και στράβωσε εκεί σε εσάς? Το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθως πέφτει βράδυ. Δεν μιλάει καλά για τη Μακεδονία. Η Ελλάδα είναι μέχρι τη Λαμία, τα έχουμε πει αυτά. Αγόρι μου, μήπως ήταν. Τη Μακεδονία την πουλήσαμε, πάει, άστο. Μήπως ήταν το βίντεο γονιμότητος και κάτι έπαθε εκεί, κάτι πάθατε στην πρωτεύουσα. Ναι, ναι, κοίταγε τα χιόνια και φοβήθηκε μη γεννήσει χιον άνθρωπου. Το στρίψατε δηλαδή. Θα δει τώρα τι θα γίνει στις επόμενες γένες. Πόσοι άνθρωποι ήταν μέσα στη.
στην Αττική Οδό 5.000. 5.000 ποιον άνθρωποι θα γεννηθούν. Ωχ, τι ωραία! Άστα, τι ωραία δεν είναι. Άμα σκεφτείς ότι το καρότο δεν βγαίνει εύκολα, καλά μπαίνει. Τέλος πάντων. Βάλει και λαμπάκια, θα βάλει και λαμπάκια ο Μπακογιάννης. Γιατί έχει λαμπάκια, όχι ο άνθρωπος. Για να φωτίζονται. 5.000 είναι ωραιότατη με τα λαμπάκια να φωτίζονται. Ο Μπακογιάννης, γιατί τον μπλέξαμε τώρα το παιδί που τα κάνει μια χαρά όλα τι καλά. Και είναι και πρώτος σε ένα φυλάδιο που έβγαλε ένα περιοδικό στην. Ισχύει. Είναι πρώτος σε ένα φυλάδιο. Δηλαδή σε αυτό το φυλάδιο δεν ήταν κανείς άλλος πρώτος. Πρώτος ήταν ο Μπακογιάννης σε αυτό το φυλάδιο, νίκησε το φυλάδιο. Πρώτος ήταν μόνος του και βγήκε πρώτος. Ναι, αλλά σε ολόκληρο φυλάδιο, γιατί δεν το λέτε αυτό. Βέβαια, και ολόκληρη έρευνα. Ο άλλος λέμε γέμισε ολόκληρο στάδιο, παράδειγμα, ξέρω εγώ, σε μια συναυλία. Αυτός που γέμισε ολόκληρο φυλάδιο και βγήκε πρώτος, γιατί το λέμε. Γιατί έχει σημασία μόνο το στάδιο και όχι το φυλάδιο. Άισεκτήρ. Γιατί τίποτα δεν είστε. Και το φυλάδιο του εξωτερικού έχει δώσει εντός της Ελλάδος. Τι θα ήταν της Ελλάδος, της Ελλάδος γνωριζόμαστε. Είναι της λίστας Πέτσα, συγκεκριμένη αυτή που θα βγάζανε. Στο εξωτερικό έβαλε ένα άσχετο όνομα εκεί πέρα να τον βγάλει πρώτο. Είχε κρατήσει ένα όνομα, είχε πληρώσει τη σελίδα, ξέρω εγώ, το domain που λέμε. Η μαμά καθάρισε. Η μαμά καθάρισε. Η μαμά καθάρισε. Έκλειγε το μωρό και είπε τι να το κάνω, να το βγάλω πρώτο. Γιατί τον είχαν στα ζήτητα. Τώρα τι είναι στα ζήτητα. Στα ζήτητα είναι και πάλι. Στα ζήτητα είναι. Πάλι στα ζήτητα είναι. Αυτός ο Kim Jong-un να ζει άραγε, μήπως αυτοκτόνησε. Δεν ξέρω, μαλακίζεται. Θα έπρεπε να έχει πατήσει το κουμπί από καιρό τώρα. Μαλακίζεται. Α, καλά, το κουμπί δεν το πάτησε, αλλά μήπως αυτοκτόνησε, μήπως έκανε κακό στον εαυτό του. Γιατί του πήρε τη δόξα αυτός ο Κούλης. Ο γαμιάς, ξέρεις. Απορώ. Να μάθουμε νέα του. Μάθε εσύ, κάνε ένα ρεπορτάζ. Δεν έχω μάθει κάτι. Κάτι λέγανε ότι έχει πεθάνει και ότι είναι σαν το Σαββατοκύριακο του Μπάρνι. Και το μεταφέρουν από εδώ και από εκεί με γυαλιά για να μην φαίνεται ότι έχει πεθάνει. Μετά κάπου τον βρήκανε κουρεμένο και αλλαγμένο με κάτι πλαστικές. Μάλλον άλλος είναι, έχει πεθάνει σίγουρα αυτός. Δεν ξέρω, περίεργα τα πράγματα, περίεργα τα πράγματα. Τέλος πάντων, από ηγέτες παγκοσμίου βεληνικούς εμείς έχουμε Κούλι, ναι. Τυχαίο, δεν νομίζω.